Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθα στο σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Από ό,τι φαίνεται η Epic Games κάνει τη σωστή επιλογή ό,τι αφορά το χάρτη. Μαζί με αυτόν αύριο έχουμε content update με νέα items και έχουμε και πάρα πολλές άλλες πληροφορίες και leaks να εξετάσουμε. Δεν πάτε πουθενά αν είστε καινούργοι. Οπωσδήποτε ένα subscribe στο κανάλι να φτάσουμε 180.000 και ρίχνετε και ένα like να το βάλουμε στη στάση στο βίντεο. Πάμε τώρα να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο item shop μας σήμερα και μετά να ξεκινήσουμε αμέσως με όλα τα leaks και τις πληροφορίες. Πρώτο tab έχουμε το featured μας, βλέπετε εδώ τι μπορείτε να αγοράσετε και από κάτω δεύτερο featured tab με το Hit Squad Bundle. Μετά μάγκες μου έχουμε τον daily tab με τον Stingray και Snorkel Ops και μετά συνεχίζουμε με τα League of Legends skins μας. Από κάτω έχουμε και το Hawkeye Bundle, τα Icon Series skins τα οποία παραμένουν και σήμερα στο shop και μετά κλείνουμε Special Offers and Bundles, Battle Pass Tiers και Fortnite Crew. Αυτό είναι το σημερινό μας item shop, υπενθυμίζω κιόλας πάντα να έχετε οπωσδήποτε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 όπως σας το δείχνω στα αγγλικά και οι παλιοί μου, οι πιστοί μου, βεβαιωθείτε ότι δεν έφυγε. Να το έχετε πάντα ανανεωμένο για να είστε στον giveaway, να συμμετέχετε για τα 6.000 V-Bucks και εννοείται να μπορείτε να παίξετε σε όλα τα customs με V-Bucks και οτιδήποτε άλλο κάνουμε στα streams. Άρα μάγκες μου, είδαμε το shop, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το βιντεάκι μας να δούμε τι γίνεται σήμερα σε leaks. Το πρώτο έχει να κάνει με τον μεγάλο μας δεινόσαυρο, τον Κλόμπο, που μπήκε με το update 19.10. Φαντάζομαι πολλοί προσπαθήσατε να τον ταΐσετε με κλομπέρις, να δείτε τι θα σας δώσει και εδώ σας έχω τα ποσοστά τι μπορεί να σας δώσει αν του δώσετε να φάει φαγητό, κλομπέρις δηλαδή. Έχουμε εδώ 60% chance για uncommon, 25% rare, 10% epic item και 5% legendary item. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να πάρετε κάτι αξιοπρεπές αν ταΐσετε αυτόν τον δεινόσαυρο. Και αν ψάχνετε και κλόμπερι στο χάρτη ή να χρησιμοποιείτε για healables ή για τον δεινόσαυρο, σας βάζω εδώ ένα χάρτη από τον FN Assist που δείχνει όλα τα clombering bushes που κάνουν spawn. Έτσι κάπως ασήμαντη πληροφορία, απλά είπα να σας το αναφέρω μήπως και σας ενδιαφέρει ή αν ασχολείστε πολύ με τα clombos. Μετά μάγκες μου έχουμε ένα καινούριο feature που ασχολείται η Epic Games εδώ για καιρό, λέει ο Hypex, που θα βελτιώσει λίγο την ποιότητα των skins γιατί σκοπεύουν να αλλάξουν πως ακούγονται κάποια κομμάτια πάνω στο skin, δηλαδή ας πούμε τα βήματα ενός skin ανάλογα με το τι φοράει. Αν έχει βαριές μπότες δηλαδή θα έχει έτσι πιο βαριά βήματα. Αν δεν φοράει παπούτσια να είναι πιο ελαφρά τα βήματα του. Γενικά προσπαθούν να βελτιώσουν λίγο το κάθε skin να είναι ξεχωριστό, να το πούμε, να έχει διαφορετικών ήχων. Και το ίδιο ισχύει και με τα ρούχα του. Αν φοράει βαριά πανοπλία θα ακούγεται περισσότερο. Αν είναι γυμνός θα είναι σχεδόν αθόρυβον. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται αυτό το πράγμα που προσπάθει να κάνει Epic. Ίσα ίσα το Fortnite είναι competitive παιχνίδι, άρα όλα τα skins έπρεπε να έχουν ακριβώς τον ίδιο ήχο, ακριβώς τον ίδιο τρόπο που κινούνται για να είναι δίκαιο, άσχετα το πώς φαίνονται. Ίσως αυτό να μειώσει και άλλα skins πιο πολύ, ακόμη να μην τα χρησιμοποιεί καθόλου ο κόσμος πλέον. Όπως και να έχει, θα δούμε τι θα κάνουν τελικά με αυτή την αλλαγή. Μετά μάγκες μου έχουμε αύριο content update το οποίο θα φέρει το pizza item μας, λέει εδώ Hypex. Βλέπετε εδώ και την επίσημη εικόνα της πίτσας και μάλλον αύριο το απόγευμα ώρα 4 θα είναι στο game. Η συγκεκριμένη πίτσα μπορεί να σας χυλάρει μέχρι 150 health, δεν χυλάρει πάνω από 50 shield, έχει 8 κομμάτια μέσα το κάθε κουτί που δίνει 25 health ή shield. Πολύ ενδιαφέρον item, υπάρχει και gameplay, το βλέπετε εδώ και περιμένουμε πως και πως να το δούμε στο game. Δυστυχώς δεν μου φαίνεται να έρχονται τα χελονιντζάκια μαζί με το item, δεν υπάρχει κάτι στα files προς το παρόν, αλλά ίσως στο μέλλον. Το επόμενο item που έχει γίνει leaked και έγινε και updated τώρα είναι ο χάρτης θησαυρού. Έχει να δούμε αυτό το item από τη season 8 του chapter 1 και από ό,τι φαίνεται ο χάρτης θησαυρού τώρα έχει τα πράγματα του chapter 3 μέσα, δηλαδή μπορεί να μας δώσουν τα chests που θα βρίσκουμε, τα όπλα που έχουμε τώρα στη season 1
Και βλέπετε εδώ και το τι μας δίνει περίπου. Θα έχει 100 gold μέσα, match και άμμο, 2 healables στην τύχη από αυτά που βλέπουμε και 2 legendary chapter 3 weapons. Άρα μάγκες, βλέπετε ανανεωμένος ο χάρτης θησαυρού και καινούριο loot μέσα στα chests που θα βρίσκουμε και είναι έτοιμος να βγει στο παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον item, ελπίζω να το ξαναδούμε παντός. Μετά έχουμε καινούριες πληροφορίες για τα φωτόσπαθα. Από ό,τι φαίνεται Epic Games τα ξαναπρόσθεσε στο update 19.10 μέσα στα files και μας λέει εδώ FNAssist ότι ή θα τα ξαναφέρουν πίσω για κάποιο collab ή κάποιο event με το Star Wars ή υπάρχει και πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν τα animations τους για κάτι καινούριο, δηλαδή ένα καινούριο σπαθί melee weapon. Και παρόλο που μου αρέσει το Star Wars και τα φωτόσπαθα ήταν ωραία, θα προτιμούσα να δούμε ένα ολοκένουργιο melee weapon που να έχει κάποια από τα animations ή τις ιδιότητες του lightsaber παρά να ξαναδούμε τα lightsaber στο game. Πάντα είμαι πιο hyped για κάτι καινούριο παρά απλά κάτι να γίνεται unvaulted. Όπως και να έχει, πολύ ενδιαφέρον πληροφορία. Και μετά κάτι τελευταίο πριν μπούμε στα map related leaks μας. Από ό,τι φαίνεται η Epic Games δουλεύει και σε άλλα League of Legends skins, μας λέει πάλι εδώ FNAssist, γιατί μέσα στα files έχουν έναν ολόκληρο φάγγελο που χρησιμοποιεί το file name uproar που είναι για League of Legends και έχει πολλά code names μέσα. Άρα δεν είναι μόνο αυτά τα δύο που έχουμε τώρα στο item shop, θα έρθουν κι άλλα. Και φαντάζομαι όλοι προσέξατε ότι Epic Games πλέον συνεργάζεται κανονικά με το League of Legends. Υπάρχει και στο Epic Games Launcher, στο store τους. Άρα είναι πολύ πιθανόν αυτά τα δύο games να συνεργαστούν πάρα πολλές φορές στο μέλλον για να προωθήσουν ή κάτι καινούριο που θέλουν ή κάποια άλλα skins από το παιχνίδι. Γενικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή συνεργασία γιατί το League of Legends είναι πολύ αγαπητό game στον κόσμο και έχει τεράστιο community. Μετά καινούριες πληροφορίες για το Covert Canyon, την καινούρια περιοχή της Imagine Daughter. Είχαμε μπει την πρώτη φορά ότι είδαμε την πρώτη ματιά σε αυτήν την περιοχή και σας ξαβάλω εδώ την εικόνα για όσους έχασαν το βίντεο και βλέπετε που θα είναι στο χάρτη πάνω αριστερά και επίσης βλέπουμε ότι έχει helipad, δηλαδή να κάθεται πάνω ελικόπτερο, βάση, έχουμε κάτι σαν φράγμα πάνω και την είσοδο της σπηλιάς στο πλάι. Και όλα αυτά μοιάζουν πάρα πάρα πολύ με τον Grotto που είχαμε στο Chapter 2. Στο κάτω κάτω γι' αυτόν είναι και τον Grotto 2. Και τώρα μαθαίνουμε και ποιοι θα είναι οι φρουροί σε αυτήν την περιοχή και τι θα μας δίνουν για loot. Από ό,τι φαίνεται θα έχει κανονικούς Ion Guards εκεί που θα δίνουν μπλε Striker Shotgun και κάποια Healables και η άλλη επιλογή να πάρεις είναι Blue Stinger SMG πάλι με κάποια healables, άρα οι κανονικοί φρουροί θα δίνουν μπλε όπλα. Όμως θα υπάρχει και ο Mythic IO Brute Boss, ο οποίος θα δίνει όπως είπαμε το Mythic Stinger. Και αυτά όλα το πιο πιθανό λέει ο Hypex θα τα έχουμε στο update 19.20. Άρα βλέπετε περιμένουμε κάτι πολύ δυνατό για το επόμενο update και συνέχεια έρχονται στο φως και νέες πληροφορίες για αυτήν την καινούρια περιοχή. Μετά, άμα πάμε στο Sanctuary, στους The Seven, από ό,τι φαίνεται, ο δεύτερος πύραυλος χάθηκε τώρα. Και πάλι για όσους δεν είδαν το βίντεο που ανέβασα προχθές, είχαμε πει ότι εμφανίστηκε ο δεύτερος πύραυλος των The Seven, είχε βγει από το hatch του και ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί. Και όντως αυτόν έγινε και τώρα έχουμε ένα δεύτερο πύραυλο, ο οποίος βρίσκεται κάπου μέσα στα Rifts και κάνει την αποστολή του The Scientist και του Visitor. Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει πίσω ή τελικά ποιος είναι ο σκοπός που έχουν αυτοί οι πύραυλοι και οι The Seven, αλλά σιγά σιγά φαντάζομαι θα το μάθουμε ή με τα Season Quests ή όσον προχωράει η Season θα έχουμε φαντάζομαι κάποιον event ή event leaks τουλάχιστον. Και μετά πάμε στο τελευταίο μας θέμα, το πιο σημαντικό της ημέρας, αυτό που σας έλεγα για την Epic Games ότι έκανε τη σωστή επιλογή και αποφάσισαν τελικά να μην προχωρήσει άλλον το λιώσιμο των χιονιών. Άρα ο χάρτης μας θα μείνει αυτή τη στιγμή όπως είναι. Και με ξαφνιάζει πολύ αυτό ότι Epic Games όντως άκουσε στον κόσμο στο Twitter τις συζητήσεις που προτιμούσαν το map με χιόνι πάνω όπως είναι τώρα πάνω αριστερά και πήγαν και άλλαξαν τα files τους και τον προγραμματισμό τους έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια. Γιατί για όσους δεν το ξέρουν, ο χάρτης είχε σκοπό να φτάσει μέχρι έναν ένατο στάδιο το οποίο δεν θα είχε χιόνια πάνω του, θα ήταν ολοπράσινο με λίγη έρημο κάτω. Και ο κόσμος δεν το άρεσε αυτό γιατί πάντα έχουμε χιόνια στο χάρτη
Και έτσι τώρα θα μείνουμε εδώ, στο stage 6-7 που βγήκε το Tilted Towers, που είναι πάρα πολύ θετικό αυτόν και εγώ ήμουν υπέρ του να μείνουν τα χιόνια στο χάρτη και πιστεύω τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα έχουμε τον απόλυτο χάρτη. Έχουμε κάτω το παλιό Paradise Palm στην έρημο μας. Μετά έχουμε Tilted στο κέντρο, το πιο δυνατό POI του Fortnite, το πιο tryhard POI, μαζί με το πράσινο, το δάσος μας, διάφορα άλλα πράγματα. Και μετά πάνω τα βουνά, τα χιόνια με το shifty shafts όπως πρέπει να είναι και όλα αυτά. Λοιπόν μάγκες μου, αυτά ό,τι αφορά το σημερινό βίντεο, πολύ ενδιαφέρον πραγματάκια και μπράβο στην Epic που ακούει στο community. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια γραφούλα αν είστε καινούργοι εδώ στην παρέα, να ενημερώνεστε για το Fortnite, να βλέπετε τα streams, βάλτε για το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις. Support creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop οπωσδήποτε για να μπείτε στο giveaway. Και εμείς θα τα πούμε αύριο με stream και βιντεάκια να δούμε τι θα μας φέρει το καινούριο content update. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά.